Καλησπέρα και από μένα. Ονομάζομαι Μινά Ζασιγέννης, είμαι μέλος ΔΕΠ στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη, στο τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. Θα μιλήσω πάλι για εκπαίδευση ενηλίκων, μόνο που αυτή τη φορά από το μέρος του εκπαιδευτικού. Συγκεκριμένα, θα δούμε το πρόβλημα ποιο είναι, ιδιαίτερα με την υποχρηματοδότηση στα περιφερειακά πανεπιστήμια. Δηλαδή, θα δούμε π.χ. για την διαρκή αύξηση του αριθμού των εισακτέων φοιτητών. Συγκεκριμένα, αυτή τη χρονιά μας έρχονται πάλι 150 άτομα. Μηδενική χρηματοδότηση για βοηθητικό προσωπικό, έχουν κοπεί οι πιστώσεις που λέγαμε. Να φανταστείτε, για όλο το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας έρχονται 4 πιστώσεις και είναι 6 τμήματα, 3 στη Φλόρινα, 3 στην Κοζάνη. Οπότε, ποιος θα πρωτοπάρει? Συνήθως εμείς δεν παίρνουμε, παίρνουμε προς τη Φλόρινα, προς τα εικαστικά για παράδειγμα. Λόγω της μεγάλης μείωσης των μισθών που έχουμε υποστεί, οι εκλεγμένοι συνάδελφοι που είναι για το τμήμα μας παραμένουν στο εξωτερικό και δεν έρχονται καν να αναλάβουν τη θέση. Δηλαδή, τους έχουμε εκλέξει. Μας είχαν πει ότι θα έρχονταν κάποια στιγμή στο τμήμα, εντούτοις παραμένουν στο εξωτερικό. Ως συνέπεια, επειδή είμαστε πολύ λίγοι, έχουμε μεγάλο διοικητικό φόρτο και μεγάλο διδακτικό φόρτο. Ας κάνουμε ένα zoom λίγο στο δικό μου τμήμα. Συνήθως έχουμε εμείς μαθήματα κορμού δηλαδή που παρακολουθεί μεγάλος αριθμός φοιτητών. Συγκεκριμένα, θα πάρω ένα παράδειγμα, το μάθημα αρχιτεκτονική υπολογιστών που διδάσκεται στο δεύτερο έτος. Παρακολουθείται συνεχώς με έναν αυξανόμενο αριθμό φοιτητών. Πέρσι, ας πούμε, είχαν γραφεί 181, φέτος κάπου εκεί θα κυμανθούν τα όρια. Και βέβαια, πρέπει να σκεφτείτε ότι είμαι μόνος μου, δεν έχω βοηθούς κτλ., ούτε υποψήφιους διδάκτορες, γιατί και το τμήμα δεν παρέχει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών και άρα δεν έχουμε υποψήφιους διδάκτορες. Άρα πρέπει και το εργαστήριο και τη θεωρία να την έχω εγώ. Τώρα, πρώτη λύση για να λύσουμε το πρόβλημα, ο διορισμός νέου προσωπικού που δεν γίνεται βέβαια, να μειωθούν ο αριθμός των μαθημάτων να διδάσκονται, ούτε αυτό γίνεται. Είμαστε 7 ενεργοί καθηγητές, οπότε δεν είναι λύση να μειώσουμε και τα μαθήματα. Η τρίτη λύση είναι μείωση συντακτέας ύλης. Βέβαια, αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα οι φοιτητές μας να μην είναι τόσο ανταγωνιστικοί όσο από πανεπιστήμια μεγάλων πόλεων, όπως της Αθήνας εδώ ή της Θεσσαλονίκης, οπότε ούτε αυτό είναι λύση. Και η τέταρτη λύση, η χρήση πληροφοριακών συστημάτων. Και αυτή είναι η λύση που εγώ έχω επιλέξει. Άρα λοιπόν, θα δείξω εδώ πέρα πώς ανάπτυξα μαζί με φοιτητές μου κάποια πληροφοριακά συστήματα που έχουν βελτιώσει την διαδικασία όλη, κυρίως τα διοικητικά θέματα, τα διαδικαστικά. Βέβαια, είναι και μια περίπτωση που μπορώ να το υποστηρίξω εγώ, γιατί έχω. Η ειδικότητά μου είναι αρχιτεκτονική υπολογιστών και σχεδιασμό ενσωματωμένων συστημάτων. Εντούτοις, για πολλά χρόνια έχω διδάξει προγραμματισμό διαδικτύου, ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών και πληροφοριακών συστημάτων. Άρα, λόγω αυτού του υποβάθρου που είχα, μπορούσα και συνέχισα να το χρησιμοποιώ προς όφελός μου όλες αυτές τις γνώσεις. Άρα, λοιπόν, θα σας παρουσιάσω 10 εργαλεία τα οποία έχουν υλοποιηθεί από μένα στα πλαίσια διπλωματικών εργασιών ή εθελοντικών εργασιών από φοιτητές που ήθελαν να μάθουν κάτι πάνω σε προγραμματισμό διαδικτύου. Για να γίνουν όλα αυτά εδώ πέρα, ασφαλώς, εγώ κάθισα και βρήκα όλες τις διαδικασίες που κάνει όλη η εκπαιδευτική και κυρίως για μένα βέβαια και είδα τι ήταν τα πιο χρονοβόρα στοιχεία και αυτά λοιπόν έβαλα στόχο να τα απομακρύνω. Άρα λοιπόν έγιναν οι προδιαγραφές και συνέχεια βέβαια με την επίβλεψη των φοιτητών μου και βέβαια η επίβλεψη σε πολύ στενό σημείο, δηλαδή να καθόμαστε επί ώρες και να συζητάμε πάνω από θέματα συντήρησης κώδικα, δηλαδή λέμε και software engineering μέσα, μέχρι και visual στοιχεία, elements κτλ. Και βέβαια όλα αυτά είχαν και το αποτέλεσμα ότι όταν μετά μου παραδίδαν το έργο, εγώ συνεχίζω να το συντηρώ. Από το 10 που ανέλαβα και ορκίστηκα στο τμήμα, μέχρι και τώρα και βέβαια συνεχίζουν να αναπτύσσονται και άλλα συστήματα. Όλα αυτά καταρχήν χρησιμοποιούνται τα συστήματα που θα σας δείξω τώρα. Θα σας δείξω και με εικόνες που θα ακολουθούν. Ένα slide που θα δείχνει την περιγραφή του συστήματος. Το πρώτο είναι ένα σύστημα όπου χρησιμοποιείται για ηλεκτρονικά ραντεβού. Αυτό βοηθάει καταρχήν τους φοιτητές να μπαίνουν μόνοι τους σε ομάδες. Δηλαδή, είναι ένα site που οι φοιτητές επιλέγουν την εργαστηριακή ομάδα που θα έρθουν. Και έχω και ώρες γραφείου που μπορούν οι φοιτητές να επιλέγουν την αντίστοιχη χρονοθυρίδα και να έρθουν, ξέρουν εκεί πέρα ότι θα με βρουν 100% σίγουρα και δεν θα χρειάζεται να περιμένουν. Δεν υπάρχει αναμονή. Το site έχει ενισχυθεί με λειτουργίες που συναντάμε σε πολύ εξειδικευμένα site, όπως να στέλνει iCalc events για να μπαίνει αυτόματα στο calendar του ημερολογίου Android. Ή μπορεί να στέλνουν SMS ειδοποίηση, email ειδοποιήσεις, αυτοματοποίηση βέβαια. Για παράδειγμα, έχω πει οι ώρες γραφείου κάθε μέρα για μένα ανοίγουν Δευτέρα το πρωί. Οπότε ξέρουν οι φοιτητές πότε να μπουν για να δηλώσουν
ώρες γραφείου. Τώρα σας δείχνω κάποιες εικόνες, απλώς να σας δείξω ότι εδώ βλέπουμε από ένα εργαστήριο μιας μέρας, όπως βλέπετε, τους φοιτητές έχουν δηλώσει. Ο κάθε φοιτητής όταν μπαίνει βλέπει τέτοια κελιά, κενά, και πατάει τσεκ κατευθείαν και αυτόματα μπαίνει στο αντίστοιχο κελί χρονοθυρίδας. Και άμα πατήσει π.χ. αυτό το ημερολογιάκι, του στέλνει email ειδοποίηση το σύστημα για να μπει αυτόματα σε ημερολόγιο. Ενώ ο διαχειριστής βλέπει όλους τους φοιτητές. Ο διαχειριστής εδώ πέρα κάτω είναι που προγραμματίζει από πότε ως πότε θα είναι κάθε ομαδοποιημένο έτσι, εργαστήριο. Προσθήκη εργαστηρίων που μπορεί ακόμα να βάλει και επανάληψη. Π.χ. οι ώρες γραφείου κάθε εβδομάδα επαναλαμβάνονται. Οπότε έχω πει κάθε φορά θα ανοίγει Δευτέρα το πρωί και θα βέβαια απομακρύνονται όλες τις προηγούμενες καταχωρήσεις. Αυτό είναι λοιπόν τα ηλεκτρονικά ραντεβού. Και βέβαια όλα τα συστήματα έχουν την ίδια βάση δεδομένων χρηστών. Άρα λοιπόν ένας φοιτητής κάνει login σε ένα site και αυτόματα single site login μπορεί και έχει πρόσβαση σε όλα τα άλλα εργαλεία. Εδώ πέρα ο διαχειριστής, εγώ βλέπω όλους τους φοιτητές που έχουν έρθει. Μπορώ να προσθέσω και εξωτερικούς συνεργάτες, για παράδειγμα αν τύχει και κάποια στιγμή χρειαστεί. Και έχω βέβαια δυνατότητα π.χ. κάποιον να τον κάνω καθηγητή προσωρινά, άμα θέλω να έχει και αυτό τέτοιες δυνατότητες και το καθεξής. Άρα λοιπόν έχει και ένα διαχειριστικό κομμάτι. Το δεύτερο είναι το iGrades, πληροφοριακό σύστημα βαθμολογίου. Όλα αυτά είναι σε PHP γραμμένα, MySQL από πίσω, JavaScript βέβαια και CSS. Εδώ πέρα λοιπόν, για κάθε μάθημα, για κάθε εργαστήριο μπορούν να τοποθετηθούν βαθμοί. Μπορούν κάποιοι βαθμοί να τοποθετούνται από φοιτητές. Για παράδειγμα, σε κάποια τεστ αυτοαξιολόγησης, όπου ο ίδιος ο φοιτητής με ένα άλλο σύστημα δει τον βαθμό του αυτοαξιολόγησης και το περάσει εκεί πέρα. Και εγώ, βέβαια, έχω μια κεντρική εικόνα και μπορώ στη συνέχεια να το, άμα δω ότι δεν είναι και καλός ο βαθμός αυτοαξιολόγησης, ενδεχομένως να το συζητήσω μαζί του. Και βέβαια βαθμοί που περνάει ο καθηγητής, υπάρχει οπτική ένδειξη δηλαδή με ένα πράσινο χρώμα ότι έχει περάσει το μάθημα ή με κόκκινο ότι έχει κοπεί. Υπάρχει ιστορικό βέβαια, για παράδειγμα όταν έρχεται ένας φοιτητής στο γραφείο μου, το πρώτο που κάνω είναι για να δω πόσες φορές έχεις δώσει κάποιο μάθημα, κατευθείαν μου έρχονται όλα τα μαθήματα. Δηλαδή βλέπω ας πούμε από το 2012 που ξεκίνησε μέχρι τώρα πόσες εξεταστικές έχει κατέβει, τι βαθμούς έχει κάνει κτλ. Υπάρχουν βέβαια στατιστικά, αυτόματη ενημέρωση με email. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί μόλις βαθμολογήσω τα γραπτά ας πούμε, των τελικών εξετάσεων και περνάω τους βαθμούς, μόλις περάσω τον βαθμό και πατάει αποστολή για κάθε φοιτητή, του στέλνει email κατευθείαν και του λέει ο καθηγητής, μόλις σας τοποθέτησε τον βαθμό, ας πούμε, 5 για παράδειγμα, στο αυτό το μάθημα, σήμερα κτλ. Οπότε δεν χρειάζεται καν να κάνει τίποτα. Δηλαδή κατευθείαν του έρχεται ένα email που του λέει το βαθμό του πόσο ήταν. Και αυτό νομίζω του άρεσε πάρα πολύ. Ιδιαίτερα αυτό εδώ πέρα είναι μια πολύ καλή λειτουργία. Βέβαια, το site αυτό έχει και τη δυνατότητα να εξάγει ένα CVS αρχείο, comma value separated, ένα αρχείο που μπορώ πολύ εύκολα να το εισάγω στο ClassWeb. Το ClassWeb είναι το πρόγραμμα που έχουν όλες οι γραμματίσεις των τμήματων και κρατάει τη βαθμολογία των φοιτητών. Βέβαια, δεν έχει αυτές τις δυνατότητες στο ClassWeb, μόνο ένα βαθμό βάζει εκεί πέρα. Αλλά με το CVS μπορώ και μεταφέρω τη βαθμολογία και αυτόματα, αν έχω 180 βαθμούς, ας πούμε, μια φορά τους περνάω στο site και μεταφέρονται στο ClassWeb. Εδώ πέρα βλέπουμε συνοπτικά για ένα μάθημα κάποιους βαθμούς. Για παράδειγμα, εδώ βλέπω έναν φοιτητή που είναι πράσινα όλα αυτά εδώ πέρα, σημαίνει έχει περάσει. Αναλυτική βαθμή σε κάθε εργαστήριο που έχει πάρει. Κάποιος άλλος εδώ κόπηκε, βασικά δεν έδωσε καν εξετάσεις, απλώς πέρασε από το μάθημα έτσι για να πάρει παρουσία. Και τέλος πάντων, βλέπουμε εδώ πέρα πώς μπορώ να βάλω νέο εργαστήριο θεωρία, κάποια κριτήρια, μάθημα, ποια είναι η βάση, ποια είναι η μέγιστη βαθμολογία. Και προβολή βαθμολογίων ιστορικό. Το τρίτο πληροφοριακό σύστημα είναι το iPresence, καταγραφή παρουσιών. Εργαστήρια είναι υποχρεωτικά, σημαίνει ότι ο φοιτητής πρέπει να καταγραφεί στην παρουσία. Έχουμε φτιάξει εφαρμογή σε Android, σαρώνω τα πάσο και αυτόματα καταγράφεται στο σύστημα. Η καταγραφή βέβαια γίνεται με τρεις τρόπους. Ο ένας είναι να σαρώσουμε τα πάσα. Δεύτερο είναι με μοναδικό κουπόνι μιας χρήσης. Μέσα από το site έχω τυπώσει μια σελίδα. Σε μια σελίδα έχει 8 κουπόνια. Όσες σελίδες θέλω βέβαια τυπώνω. Το κάθε κουπόνι έχει μοναδικό σειριακό αριθμό και μπορώ να το δώσω σε κάποιους. Αν για παράδειγμα δεν έχουν ταυτότητα, ώστε να πάνε στο site να καταχωρήσουν αυτό το κουπόνι και να αυτόματα μπει η παρουσία στο συγκεκριμένο εργαστήριο για το συγκεκριμένο μάθημα. Βέβαια, ιστορικό, μπορώ να δω πότε είχε έρθει κάποιος σε ποια μαθήματα κτλ. Και μάλιστα αυτό το έχω συνδέσει και με τη θεωρία. Στη θεωρία δεν είναι υποχρεωτικές οι παρουσίες, αλλά εντούτοις. Εγώ αυτό εδώ πέρα λέω θελοντικά όποιος θέλει να καταγραφεί στην παρουσία. Οπότε, κατά τη διδασκαλία μου, αυτό του επιτρέπει να μπορεί να βελτιώσει βαθμούς εξέταση με το να ξαναεξεταστεί. Κάποιος δηλαδή που είναι συνεπής στο μάθημα έχει δυνατότητα να ξαναδώσει κάποιες εξετάσεις αυτοματοποιημένες. Διατήρηση ημερολογίου μαθήματος και εμφάνιση φοιτητών που κόβονται λόγω αποσιών. Ας το δούμε εδώ πέρα.
Για παράδειγμα, αυτός έχει τσεκ, έχει περάσει αυτός ο φοιτητής. Τώρα εδώ είναι η screenshot από το site. Έχει έρθει σε όλα τα εργαστήρια, δεν έχει πρόβλημα. Οι άλλοι ακόμα πρέπει να έρθουν να αναπληρώσουν κάποιο εργαστήριο. Ημερολόγιο μαθήματος για μένα είναι πολύ βολικό, πολύ χρήσιμο, γιατί ξέρω τι έχω διδάξει την προηγούμενη εβδομάδα. Δηλαδή, εγώ, χωρίς να μας υποχρεώνει κανείς βέβαια, εμείς καθηγητές έχουμε την αυτοδυναμία και μόνοι μας βέβαια καλύπτουμε την ύλη, αλλά εντούτοις δεν μας λέει κανείς να κρατάει ημερολόγιο. Εντούτοις, εγώ κρατάω για να ξέρω ακριβώς τι έχω διδάξει και πότε έχω διδάξει για κάθε μάθημά μου. Και εδώ βλέπουμε ένα παρουσιολόγιο ενός συγκεκριμένου εργαστήριου, λέει εργαστήριο 2 της αρχιτεκτονικής υπολογιστών την προηγούμενη εβδομάδα. Τέταρτο πληροφοριακό σύστημα, το iExams, αυτοματοποιημένες εξετάσεις πολλαπλών απαντήσεων, ποια σειρά εμφάνιση απαντήσεων, δηλαδή συνεχώς ανεώνω ένα pool σε κάθε μάθημά μου. Ας πούμε, για παράδειγμα, στην αρχιτεκτονική υπολογιστών έχω ένα pool ερωτήσεων από 350 ερωτήσεις και βέβαια προσθέτω και άλλες, αναενότητα κατηγοριοποιημένες σε έναν βαθμό δυσκολίας, άμα είναι κώδικα, άμα είναι κτλ. Έχει κάποια κριτήρια. Όταν κάποιος εξετάζεται, έχω εγώ καθορίσει για ποια εξέταση είναι. Π.χ. Στο εργαστήριο είμαστε τρίτη εβδομάδα όπου κάνουμε, για παράδειγμα, αυτό το κομμάτι της ύλης. Από αυτό το pool θα τραβηχθούν ερωτήσεις, θα ανακατευτούν με τυχαία σειρά οι απαντήσεις. Ο κάθε φοιτητής έρχεται σε υπολογιστή, έχει το δικό του προσωπικό τεστ, δηλαδή το δικό του χρόνο εξέτασης. Άλλος ξεκινάει μετά από 5 λεπτά, άλλος μετά από 10 λεπτά. Στο τέλος σου βγάζει το score, αν δεν είναι απάντηση ελευθέρου κειμένου, γιατί κάποιες είναι ερωτήσεις που εγώ μετά θα πω αν είναι σωστή ή όχι, και θα του βγάλει μια βαθμολογία. Το iExams επίσης έχει και tokens, όπως βλέπετε εδώ πέρα, είναι κάποια πάλι κουπόνια με μοναδικό σειριακό αριθμό που επιτρέπει κάποιον να εξεταστεί που για κάποιο λόγο δεν μπορεί να κάνει login στο σύστημα ή είναι το βελτιωτικό κουπόνι. Στο τέλος εδώ πέρα, τώρα είναι το διαχειριστικό κομμάτι, βλέπουμε έχει ένα μενού με πάρα πολλές λειτουργίες. Από το να δημιουργεί μάθημα μέχρι ενότητες, μαθήματα κτλ. Βαθμολογίες, εδώ βλέπουμε μια σειρά από τεστ και εδώ βλέπουμε βαθμολογίες. Ας πούμε, ένας φοιτητής εδώ πέρα είναι 88%. Είχε απαντήσει τόσες λάθος, τόσες σωστές. Αν πατήσω αναλυτικά πάνω στο φοιτητή, θα δω το τεστ εκείνο ακριβώς τι ερωτήσεις είχαν επιλεχθεί αυτόν, τι απάντησε, ποιες ήταν οι σωστές. Και αυτό βοηθάει πολύ όταν κάποιος φοιτητής λέει: εγώ γράψα 70%, ας πούμε. Γιατί έρχεται στο γραφείο μου και λέω: κοίταξε, εδώ πέρα από τις 30 ερωτήσεις, αυτές οι 5 είναι λάθος. Αυτή την πέμπτη έπρεπε αυτό να απαντήσεις και του βοηθάει να καταλάβει τι ήταν το σωστό και το λάθος. Πέμπτο, στο iPolls δίνω ερωτήματα σε φοιτητές μου συνήθως στην αρχή του μαθήματος, όταν δεν τους ξέρω, για να μάθω το υπόβαθρό τους. Και σε πραγματικό χρόνο ψηφίζουν από κινητά κτλ. Και γίνονται κάποια γραφήματα με τις απαντήσεις. Αυτό βέβαια μπορώ να το χρησιμοποιήσω και για να έχω στο τέλος μια αξιολόγηση του μαθήματος. Δηλαδή, εκείνη τη στιγμή λέω: παιδιά, τώρα πείτε μου τη γνώμη σας, ανώνυμα. Ανοίγω μια σελίδα, με αυτή εδώ πέρα, μετά QR code, μπορούν και το σαρώνουν και από το κινητό τους. Και βγαίνουν 5 κουμπιά. Και λέω: η ενότητα παραλληλοποίησης, για παράδειγμα, εδώ σας βοήθησε κτλ. Και εκείνη τη στιγμή βλέπουμε τα γραφήματα καθώς αυξομοιώνται με τις απαντήσεις. Σε πραγματικό χρόνο μας βοηθάει αυτό. Και βέβαια αυτό, επειδή έχει API, έχουν δημιουργηθεί και συσκευές Arduino που μιλάνε μέσω Wi-Fi και κάνουν post τα αποτελέσματα. Δηλαδή, κάποιος που έχει μια συσκευή και μετά τη δίνει και στο διπλανό του κτλ. Και μπορούν και ψηφίζουν. Το επόμενο πληροφοριακό σύστημα, το έκτο, είναι το iPosition. Είναι πληροφοριακό σύστημα πρακτικής άσκησης. Εγώ είμαι και επιστημονικός υπεύθυνος της πρακτικής άσκησης στο τμήμα μου, το οποίο, επειδή δεν έχουμε γραμματική υποστήριξη, είναι αρκετά δύσκολο. Κυρίως να μαζεύεις αναφορές, έχει πολύ διοικητικό φόρτο. Πρέπει να μαζεύω αναφορές από φοιτητές, από φορείς, από επιβλέποντες. Συνήθως σου λες: στείλε μου αναφορά, το ξεχνάνε, δεν το κάνουν κτλ. Έχει λίγο κάποιο χρόνο σε επικοινωνία. Έτσι λοιπόν αναπτύχθηκε αυτό το σύστημα που υποστηρίζει όλες τις φάσεις. Ας πούμε, από αιτήσεις φοιτητών, επιλογή θέσεων, αξιολόγηση τους φοιτητές με κάποια. Έχουμε μια φόρμουλα που μόνο οι καλύτερες βαθμολογίες τέλος πάντων βάζουν το φοιτητή στην αρχή της λίστας για να επιλέξει θέση και ούτω καθεξής. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο site και τώρα είναι η δεύτερη φορά που χρησιμοποιείται, έχει χρησιμοποιηθεί το καλοκαίρι. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το site γιατί στέλνει και email ειδοποίησης. Δηλαδή, μόλις τελειώσει πρακτική άσκηση, φεύγει email προς όλους, προς το φορέα, προς τον επιβλέποντα, προς το φοιτητή. Πρέπει να παραδώσεις έκθεση αναφοράς γιατί ολοκληρώθηκε η πρακτική άσκηση. Και αν δεν το κάνει, το site ελέγχει μετά πάλι από 15 μέρες. Λέει, δεν το στείλες, όποιος δεν έχει στείλει. Και μάλιστα, άμα είναι φοιτητής, επειδή έχουμε και το κινητό του, στέλνει και συνέχεια SMS. Όχι spam, του στέλνει δηλαδή κάθε φορά που στέλνει email, στέλνει και ένα SMS στο κινητό του με ένα web app που έχω φτιάξει που στέλνει SMS. Τρία reminders φεύγουν. Και βέβαια, την προηγούμενη φορά που χρησιμοποιήθηκε, είχε 100% επιτυχία στους 15 φορείς, 15 φοιτητές, 15 επιβλέποντες. Όλοι έστειλαν τις αναφορές και βέβαια μέσα από το site εκτύπωσα τα αντίστοιχα PDF και τα έστειλα στον ΕΛΚΕΠ για να συμβασιοποιηθούν και να πληρωθούν οι φοιτητές. Το site έχει αυτή τη μορφή, θέσεις πρακτικής άσκησης εξέλιξη. Μπορεί επιβλέπον,
αναλόγως την παίρνει να μπαίνει τη δικιά του πληροφόρηση, δηλαδή αν σε επιβλέπω, βλέπει μόνο τη θέση που του έχω αναθέσει εγώ ως επιστημονικός υπεύθυνος. Ο φοιτητής βέβαια βλέπει τα στοιχεία του φορέα κτλ. Και όλο αυτό υποστηρίζεται από αυτή την βάση δεδομένων. Έβδομο πρόγραμμα είναι το iTask. Τα λέω λίγο γρήγορα γιατί είναι 10 και έχω ακόμα 4 λεπτά, γι' αυτό και προσπαθώ λίγο να επιταχύνω. Το iTask είναι ένα πληροφοριακό σύστημα που με βοηθάει πάρα πολύ στο να επιβλέπω τις εργασίες εξαμήνου είτε διπλωματικές εργασίες. Συνήθως εγώ έχω 15-18 διπλωματικές εργασίες το χρόνο που επιβλέπω. Έχουν πολλούς φοιτητές, πολύ λίγοι καθηγητές. Άρα λοιπόν πρέπει ακριβώς να ξέρω τι είχα πει στο φοιτητή, να είναι καταγεγραμμένο, να υπάρχει η έννοια του ιστορικού, η έννοια των παραδοτέων, deadlines κ.ο.κ. Φεύγουν reminders προς το φοιτητή ότι έπρεπε π.χ. σε ένα μήνα να έχει στείλει προδιαγραφές στον καθηγητή για το site. Πού είναι. Και το site συνεχώς στέλνει τα reminders στο φοιτητή μέχρι να με ενημερώσει ότι έχει γίνει κάποιο πρόβλημα. Εδώ πέρα λοιπόν βλέπουμε deadlines. Π.χ. εδώ λέω στο φοιτητή: έχω βάλει deadline ότι πρέπει να στείλει κάποια προαπαιτούμενα έγγραφα για να ολοκληρωθεί η ανάθεση. Αναλυτική λίστα με όλους τους φοιτητές ή αναπαραδοτέο ή ανακατηγορία, αναδιπλωματική, αναμάθημα κ.ο.κ. Και γενικά έχει πάρα πολλές λειτουργίες. Επόμενο σύστημα, το 8ο, το iQuiz. Αυτό νομίζω είναι το πιο ενδιαφέρον από όλα, γιατί αυτό τραβάει πάρα πολύ το ενδιαφέρον των παιδιών που θα σας το δείξω τώρα σε βίντεο τι γίνεται. Στο iQuiz λοιπόν, στο τέλος της διάλεξής μου, μετά από 2 ώρες, λέω: ας δούμε τώρα τι μάθατε. Οπότε ανοίγω στο προτζέκτορα από ένα πουλ ερωτήσεων, δηλαδή ερώτηση και 5 απαντήσεις. Και οι φοιτητές με κινητό, laptop, tablet, mobile, ό,τι μπορείτε να σκεφτείτε, συμμετέχουν ο καθένας μόνος του. Και στον καθένα μόνο του έρχεται feedback, απάντησε σωστά, απάντησε λάθος. Όσο πιο γρήγορα απαντάει κάποιος, παίρνει περισσότερους βαθμούς. Δηλαδή έχει το σκορ του, απάντησε σωστά, ήσουν πιο γρήγορος, πάρε συν 50 πόντους, ας πούμε. Οπότε αυτό εδώ πέρα έχει αυτή τη μορφή. Μια ερώτηση, ας πούμε λέει ο δεξαδικός αριθμός 6H. Ποιος αριθμός είναι στο διαδικό σύστημα και φαίνονται αυτές οι απαντήσεις. Ο φοιτητής που έχει συνδεθεί θέλει το κίτρινο, πατάει το κίτρινο. Δηλαδή μόνο μια οθόνη βλέπει, δεν βλέπει τίποτα άλλο. Πατάει κόκκινο. Και αυτό βέβαια η οθόνη λέει εδώ πέρα το χρόνο της υπολοιπόμενης ερώτησης, πόσοι έχουν απαντήσει, ποια ερώτηση είναι, αν απαντήσει σωστά πόσους πόντους θα πάρεις και αν απαντήσει λάθος πόσους πόντους θα πάρεις. Λοιπόν, το iRooms είναι πρόγραμμα για το 7ο πρόγραμμα του τμήματος. Έχουμε βέβαια το κλασικό ότι περιμένουμε αίθουσες, μαθήματα, καθηγητές, συνδέσεις μεταξύ τους. Αυτό κυρίως η γραμματεία ακόμα δεν το χρησιμοποιεί, ακόμα είναι σε φάση εκπαίδευσης. Αλλά αυτό εδώ πέρα βάζουμε έναν καθηγητή σε μία μέρα και ασφαλώς για να μην γίνεται επικάλυψη με άλλο μάθημα του ίδιου εξαμήνου κτλ. Κάνει κάποιους ελέγχους, βοηθάει δηλαδή τη γραμματεία να βγάζει το πρόγραμμα. Αλλά βέβαια δεν το κάνει μόνο του. Δεν είναι πρόγραμμα του στυλ πάρε όλα τα requirements των καθηγητών, πάτε ένα κουμπί και στο τέλος σου βγάζει το βέλτιστο πρόγραμμα. Γιατί αυτό είναι NP complete, δεν λύνεται εύκολα. Αυτό απλώς η γραμματεία κάνει πειράματα με το να βάζει τους καθηγητές. Εδώ βλέπουμε ας πούμε, το πρόγραμμα, κάποια slots που πατάει κλικ και βάζει τους καθηγητές. Και στο τέλος, ανά καθηγητή μπορεί να έχει το πρόγραμμα, ανά αίθουσα, ανά εξάμηνο, ανά τμήμα. iBoot, τώρα λίγο πιο εξειδικευμένα πληροφορικά συστήματα, επειδή διαχειρίζομαι και τα εργαστήρια του τμήματος. Εδώ πέρα το iBoot είναι ένα πληροφοριακό σύστημα που επιτρέπει ένα μενού εκκίνησης μέσω δικτύου της μορφής IPXE, το οποίο επιτρέπει λοιπόν υπολογιστές να ξεκινήσουν και να τραβήξουν το λειτουργικό σύστημα από το δίκτυο, μέσω NFS για παράδειγμα, ή άμα είναι Windows, μέσω WinBoot και ούτω καθεξής, και στη συνέχεια να ξεκινήσουν αυτοί οι υπολογιστές. Οπότε για κάποιο μάθημα, ας πούμε, τη μια μέρα θέλω Linux. Πάω στο πληροφοριακό σύστημα αυτό, λέω να στείλει Linux την αίθουσα Α όταν ξεκινήσουν οι υπολογιστές. Ξεκινάνε οι υπολογιστές, μπουτάρουν Linux. Όταν ξεκινήσουν οι υπολογιστές στην άλλη αίθουσα, του βάλει Windows γιατί έχω μάθημα, ας πούμε, λειτουργικά συστήματα, για παράδειγμα. Αντί να πάω δηλαδή στον κάθε υπολογιστή και να αρχίζω να ελέγχω από εκεί το μενού κτλ., με ένα κεντρικό σύστημα μπορώ και έχω αυτές τις πληροφορίες. Το IPX είναι, για όσους δεν ξέρουν, ο απόγονος του PX πολύ καλύτερο και επιτρέπει να φτιάχνει boot μενού εκκίνησης με πολλές δυνατότητες, αλλά είναι κυρίως για διαχειριστές. Τώρα, iDisplay, πληροφοριακό σύστημα το οποίο όμως ακόμα δεν έχει μπει σε λειτουργία, αλλά θα μπει μόλις βρω εξοπλισμό που θα αφήσω στο διάδρομο, γιατί αυτό τι είναι πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης δημόσιων οθονών, άρα βάζεις έναν υπολογιστή, μια οθόνη και σου δίνει ένα περιεχόμενο που έχει σχεδιάσει εσύ, δηλαδή έχεις βάλει HTML, εικόνες, βίντεο, text κτλ. Με HTML Canvas το έχεις ζωγραφίσει εσύ τον πίνακα αυτόν όπως θέλεις και λες ότι εκείνος ο υπολογιστής θέλει να δείχνει π.χ. το πρόγραμμα του τμήματος. Ο άλλος υπολογιστής τις ειδήσεις από το τοπικό site Kozan.gr. Ο άλλος υπολογιστής κάτι άλλο. Οπότε έχεις Public Display Management System, σύστημα διαχείρισης δημόσιων οθονών, πληροφορίες κτλ. Και αν θέλετε, ας πούμε, μια ανακοίνωση να στείλεις, μπας στο site ο διαχειριστής και λέει να στείλεις ένα μήνυμα ότι χάθηκε κάτι. Και αυτό μεταφεύγει σε όλες τις οθόνες. Βασικά ανοίγουν ένα κανάλι όλα αυτά τα displays και συνεχώς τροφοδοτούνται δεδομένα από το server.
π.χ. εδώ έχουμε ένα σχεδίαση, αυτό φαντασία είναι drag and drop. Πατάς παράθυρα, τα μεγαλώνεις, τα μικραίνεις, βάζεις ότι αυτό θα είναι κείμενο, αυτό εικόνα, αυτός counter, αυτός ώρα κτλ. Και έχεις διάφορες ομάδες, υπολογιστές και ούτω καθεξής. Τώρα κάποια άλλα site, όπως καταγραφή εξοπλισμού, είναι το iProperty κτλ. Τα οποία δεν τα έχω αναφέρει στο paper. Για το εργαστήριό μου το χρησιμοποιώ, όπου εκτυπώνει QR ετικέτες και μπορείς να τα τοποθετείς πάνω σε εξοπλισμό και σκανάρεις με το κινητό και να ξέρεις από πότε π.χ. το έχεις αγοράσει αυτό κτλ. Και το iMonitor, το οποίο με βοηθάει πάρα πολύ στο να προπτεύω τις οθόνες όταν κάνουν εξετάσεις τα παιδιά, είναι σαν τον επόπτη που είδα σήμερα κτλ. Το οποίο βασικά παίρνει screenshots από όλες τις οθόνες και τις στέλνει σε ένα site που κάνει refresh αυτόματα κάθε 5 δευτερόλεπτα και βλέπω ότι ο φοιτητής π.χ. δεν έχει ανοίξει κάποια PDF και διαβάζει από εκεί τις ερωτήσεις κτλ. Βέβαια, στο μάθημά μου εκτός από αυτά έχω και YouTube. Έχω μαγνητοσκοπήσει όλες τις διαλέξεις, θεωρία, εργαστήρια, επιλύσεις για όλα τα μαθήματά μου και για τα 4 μαθήματά μου. Έχω πολλούς οδηγούς, όπως εκπαιδευτικό συμβόλαιο μαθήματος ή οδηγούς επίβλεψης διπλωματικής, συνεργασίας, εκπόνησης, οδηγούς χρήσης των συστημάτων, από το πώς να συνδεθείς σε ένα π.χ. FreeBSD server μέχρι πώς να ανεβάσουν site κτλ. Όλα αυτά είναι διαθέσιμα online κτλ. Και έτσι οι φοιτητές βοήθεια να πάρουν μόνοι τους και μόνο όταν φτάσουν ένα πρόβλημα που δεν αναφέρεται να με πλησιάσουν. Γιατί όταν δεν υπήρχαν αυτοί οι οδηγοί, έπρεπε να απαντήσω πώς να συνδεθείς σε ένα FreeBSD server. Και λέγανε πρέπει να πας πούτι. Και τι είναι το πούτι, πού είναι το πούτι, ας πούμε, και το καθεξής. Ενώ κατευθείαν λέω ο οδηγός, πάλι τζαφόρα ICTE και WMGR, οι 11 οδηγοί που σου λένε για όλες τις υπηρεσίες. Οπότε αμέσως οι φοιτητές έχουν φτάσει στο σημείο να πάμε στα δύσκολα προβλήματα και να με προσεγγίζουν. Τώρα, όλα αυτά λοιπόν έχουν σαν αποτέλεσμα ότι στις αξιολογήσεις οι φοιτητές θα βρουν πολύ ενδιαφέροντα τα μαθήματα. Δηλαδή, το iQuiz είναι το αγαπημένο τους. Δηλαδή, όπως γράφονται και στις αξιολογήσεις, εντάξει, βέβαια τους δίνει και έξτρα βαθμολογία, αλλά τους δίνει κίνητρο καταρχήν να διαβάσουν και να μάθουν την ύλη. Βλέπω τις βαθμολογίες ότι σιγά σιγά έχουν βελτιωθεί. Βέβαια, εντάξει, δεν είναι το ότι πήραν κάποιοι 0,75, έχουν γενικότερα ο μέσος όρος έχει αυξηθεί. Και διατηρείται λοιπόν το ενδιαφέρον των φοιτητών. Βέβαια, την πρώτη φορά που θα τα δούνε, όλα αυτά τα συστήματα, νιώθουν μια σύγχυση. Δηλαδή, δεν έχουν συνηθίσει τόσα πολλά πληροφοριακά συστήματα. Και το αναφέρουν, βέβαια, ότι τι είναι αυτά, τι πολύπλοκα. Πρώτη φορά βλέπουμε. Δηλαδή, μου το αναφέρουν αυτά, αλλά με τον καιρό, όταν αρχίσουν και δούνε πόσο βολικό είναι αυτό. Δηλαδή, βλέπουν, ας πούμε, σε ώρες γραφείου, ξέρουν ότι θα με βρουν, θα κλείσουν ραντεβού και εκείνη ακριβώς τώρα θα μπουν και θα μιλήσουμε. Ενώ βλέπουν, ας πούμε, ότι δεν γίνεται αυτό γενικότερα. Άρα, λοιπόν, βλέπουν τη χρησιμότητα και τέλος την αγκαλιάζουν και τους αρέσει τελικά αυτό. Και όταν κάποιοι, όταν τελειώσουν και φύγουν από μένα, τελικά, τα σχόλια απολαμβάνουν πόσο χρήσιμα ήταν αυτά τα σήματα κατά τη διάρκεια που τους είχα ως φοιτητές. Έτσι, λοιπόν, και αυτό είναι το τελικό slide. Αυτά τα εργαλεία έχουν σχεδιαστεί. Οι προδιαγραφές από μένα, βλέποντας τα προβλήματα που αντιμετωπίζω στην καθημερινότητά μου. Εν τούτης, βέβαια, που επέβλεψα διπλωματικές εργασίες κτλ. Για να τις κάνω. Δεν τα έχω φτιάξει όλο τον κώδικα. Εγώ επιβλέπω, αλλά το δύσκολο είναι η συντήρηση. Για παράδειγμα, αλλάζει στο JavaScript κάτι και ένα site σταματάει να λειτουργεί. Για παράδειγμα, χρονοθήριες δεν μπορούν να δηλώσουν. Οπότε μετά αρχίζω και κάνω debug να δω τι άλλαξε στο API του JavaScript κτλ. Και να πάω να γράφω κώδικα. Δηλαδή, το κακό είναι ότι κυνηγά τα frameworks αυτά. Υπήρχε το site της πρακτικής, είναι γραμμένο σε ένα framework που ο επιφοιτητής επέλεξε στο YII, που δεν το γνώριζα, γιατί υπάρχουν άπειρα frameworks, και έπρεπε να κάτσω να διαβάσω μια εβδομάδα όλα αυτά τα frameworks, τι κλίσεις έχει και ούτω καθεξής, κάτι που βέβαια το κάνω γιατί ξέρω τη χρησιμότητα, οπότε αν και δεν μου αρέσει τέλος πάντων να μαθαίνω 500 framework, τελικά αναγκάζομαι, επειδή έχω αφήσει το ελεύθερο, η υλοποίηση είναι ελεύθερη από τους φοιτητές, ό,τι θέλουν το κάνουν, αλλά έχει ως συνέπεια να μαθαίνω συνεχώς και να ψάχνω νέα frameworks. Αν κανείς θέλει, τέλος πάντων πιστεύει ότι τα εργαλεία αυτά θα μπορούσαν να το βοηθούν, θα μπορούσε να επικοινωνήσει μαζί μου για να του πω περισσότερα. Βέβαια, θέλει λίγο να ξέρεις κώδικα, γιατί μπορεί κάτι να κολλήσει, να κάνει, αλλά τούτσι λειτουργούν. Λειτουργούν με καλό βαθμό. Αυτά ήθελα να πω και σας ευχαριστώ για την παρουσίαση.